θα κάνουν, θα ράνουν, κολλάνε στη γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον φίλο του Ανδρέα Αποστόλου. Είχα κάνει και εγώ κάποιες ενέργειες, μπας και μπορέσουμε να επισπεύσουμε λίγο τα πράγματα. Κάπου κολλάει η ιστορία και εμένα κάτι δεν μου αρέσει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είναι λυμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι, θα ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Είναι ένα θέμα το οποίο κάπου σταματά και εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι εγωισμοί, ούτε τα μαχαζάκια του καθενός και πώς προσπαθεί να τα διαφυλάξει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη θεραπεία που χρειάζονται και θα πρέπει να σπεύσουν να πάνε να βάλουν μια ανέστηση στη Λευκοσία, για παράδειγμα, από την Λάρνακα, ή όταν είναι σε μια κατάσταση χημοθεραπείας, να μην μπορούν να το κάνουν σε κάποιο χώρο κοντινό τους για να πάνε στα σπίτια τους οι άνθρωποι μετά να ξεκουραστούν. Θα πρέπει να μπαίνουν σε αυτοκίνητα. Τα έχεις κάνει και εσύ σε ρεπορτάζ πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε. Είναι κάποιοι προσπαθούν να έχουν το μαχαζάκι τους χωρίς να επέμβει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο που προσδοκώ είναι ότι μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση, ότι κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν και θα τρέξουν να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να είναι ήδη λυμένα. Αυτό σαν μια πρώτη τοποθέτηση. Να φύγουμε από την Κύπρο και τα μαγαζάκια, μικρά και μεγάλα. Κύριε Φουλάκη, να πάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι καλύτερο.